τα χέρια χουμούνα! Θα σου πιω το αίμα! Δεν έκανε τίποτα! Δεν ήταν τον άντρα μου, ήθελε να... Αθήνα, ρε! Δες την επιστάχωνα! Την εδώ, ρε. Αυτά εδώ εσύ τα έφερες. Εγώ. Έλα εδώ. Εδώ. Τον γνωρίζεις αυτόν? Όχι. Αυτός είναι ο άντρας σου? Όχι. Ποιος είπε ότι θα τους βρεις εδώ? Ποιος σε ειδοποίησε? Ποιος σου κανόνισε τη συνάντηση? Ο σύνδεσμος ποιος είναι? Δεν ξέρω. Πρώτη φορά τον έβλεπα. Όνομα? Δεν ξέρω. Το βρήκα και με περίμενε στο πεθερό μου. Ξένος ζητά. Λέγε το όνομα του! Λέμε το Χριστό σου! Να φτάσουμε στο χωριό θα μου έχεις πει το όνομά του. Διαφορετικά θα κάνεις παρέα με αυτόν. Προχώρα. Μέσα! Μέσα! Ποιος ειδοποίησε την κόρη σου? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τι μου λες. Χθες εδώ ήρθε κάποιος και της είπε να πάει να συναντήσει τους συμμορίτες. Κανείς δεν ήρθε εδώ. Κανένας! Ας το παιδί μου. Δεν σε χρωστάει τίποτα να μου το σκοτώσεις. Τι κάναμε? Δολοφόνοι είμαστε, κακούργοι!
Εδώ να σε βλέπω καλά. Με στραβώνεις. Σηκώ πάνω και βγήσου. Στο κάμερα μου. Κουβάλαγες έγγραφα. Πού τα έχεις κρυμμένα. Στο βλακί σου τα έχεις κρυμμένα, ε! Ίσως και έλα πάνω να κουβεντιάσουμε. Ωραία σου λέω ρε, μη σου σπάς τα ίδια ρε. Προχώρα. Προχώρα. Προς μέσα. Είναι αυτός, δεν καταπιάσει. Όχι, όχι. Ταυτότητα δεν έχει. Λαμπάνωση. Έλα. Κλείς τον πέφτω. Προχώρα. Κάτσε. Γιατί δεν κάθεσαι. Δεν το θέλω. Να εκεί έξω. Πάρε και το κύπελο. Εδώ. Αυτό είσαι. Ναι. Και τούτη εδώ. Αδέρφια του ήταν. Σκοτώθηκαν πέρσι. Και αυτόν εδώ το σκοτάδι θα τον φάει, ε. Δεν την γλιτώνει. Εσύ τι λες. Καθένας με το ρίσκο του. Τη σειρά του θα κλείσει. Κάτσε. Κάτσατε. Βασιλική, δεν είπαμε το όνομά σου. Βασιλική. Βασιλική. Ωραίο όνομα. Θέλω να σε αφήσω ελεύθερη, ε. Να σε γλιτώσω από το στρατοδικείο. Να με αφήσει να πάω σπίτι μου. Δεν έκανε τίποτα. Πώς δεν έκανες.
Συνεργασία με συμμορίτες και περίθαλψη. Μόνο που τους πήγες ψωμί φτάνει. Κανονικά πρέπει να σε στείλω στη διοίκηση, στη Λαμία, να περάσεις στρατοδικείο. Να με αφήσεις να πάω σπίτι μου. Θα κάνω τα στραβά μάτια και θα σε αφήσω. Στην υγειά σου, Βασιλική. Γεια σου. Και ότι χρειαστείς να έρθεις να με βρεις στο αρχηγείο στη Λαμία, ε. Εκεί που άπομαι θα αύριο με μετάθεση. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Φτάνει να λες το όνομά μου. Λουφάκος. Λεωνίδας Λουφάκος. Εδώ θα κανονίσω να μην σε πειράξει κανένας. Και κοιτά. Μην ξαναπάς στους κατσαπλιάδες γιατί θα το μάθω, ε. Θα το μάθω και θα σε βρω που κοινάσαι. Θα στο κόψω το κεφάλι. Είσαι ελεύθερη, ε. Με φεύγατε. Τι κάθεσαι. Δεν περίμενες να με δεις, ε. Όχι, δεν το περίμενα. 10 μέρες ψάχνω να σε βρω. Έχουμε αφήσει κάτι λογαριασμούς στη μέση και θέλω να τους ξεκαθαρίσουμε. Σμαράγδα, τι κάθεσαι στη βροχή, τράβε μέσα και έρχομαι. Δεν είναι τίποτα. Έλα από εδώ να μην βρέχεσαι. Απ' τη χωροφυλακή είναι. Θα με πάρει στο Αγρίνιο για μια κατάθεση.
κατάθεση είναι αυτή, Βασιλική? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Έτσι τα κάνουν αυτά για να μας τρομοκρατούν. Μη φοβάσαι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έλα να μου ρίξει νερό να πληθώ. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δεν μπορώ να συμμαζέψω το μυαλό μου. Όλο στο κακό πάει ο νους μου και φοβάμαι. Να μη φοβάσαι. Δεν θα μας κόψουν και το κεφάλι. Άμα αργήσουν να πεις να κοιμηθείς. Και μην αφήνεις το νου σου να τρέχει στο κακό. Δεν πρόκειται να μου κάνουν τίποτα. Πού πάμε από εδώ? Πού με πας? Τι σε νοιάζει που πάμε, αφού είσαι μαζί μου? Είπες ότι θέλεις να κουβεντιάσουμε. Και αυτό θα γίνει. Θα κουβεντιάσουμε και θα τα πούμε όλα. Γι' αυτό ήρθα, μη φοβάσαι. Φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω πού με πας. Τι θέλεις από μένα? Γιατί δεν μου μιλάς ανοιχτά? Φραγκίστα μέχρι εδώ. Από τότε που σ' άφησα ελεύθερη από εκείνη τη νύχτα, σε βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Αυτό είναι και τέρμα, γι' αυτό ήρθα. Να μ' αφήσεις την ησυχία μου. Να μ' αφήσεις την ησυχία μου, δεν σου χρωστάω τίποτα. Κάτσε φρόνημα. Δεν σου χρωστάω τίποτα. Κάτσε φρόνημα. Δεν σου χρωστάω τίποτα. Κάτσε φρόνημα. Δεν σου χρωστάω. Κάτσε φρόνημα. Κάτσε φρόνημα. Κάτσε φρόνημα. Κάτσε φρόνημα. Δεν θα κάνω τίποτα δίχως να το θέλεις κι εσύ. Αντώνη δεν τον έλεγαν? Ναι, Αντώνη. Αντώνης Μπακοδήμος. Στη Βουρμπιανή έγινε. Ξέρεις που είναι η Βουρμπιανή? Πέρα από την Κόνιτσα, στα αλβανικά σύνορα. Εγώ έμαθα ότι πέρασε στην Αλβανία. Όχι. Ό,τι σου λέω είναι εξακριβωμένο. Τον έσφαξε ο άλλος. Πανούτσος λέγεται. Ήτανε μαζί, πηγαίνανε στην Αλβανία, αλλά τον έσφαξε. Του κόψε το κεφάλι, το πήγε στην Κόνιτσα και πήρε χάρη. Δεν πιστεύω. Δεν είναι αλήθεια. Ό,τι σου λέει είναι ντοκουμέντα. Υπάρχουν ντοκουμέντα με ονόματα. Και πώς το έμαθες εσύ? Για όσους περνάνε χάρη, στέλνω αναφορές εμπιστευτικές όλες τις διοικήσεις. Από εκεί το μάθα εγώ τυχαία. Άμα στείλουμε αίτηση στην Κόνιτσα, θα στο πούνε και επισήμως.
Πάμε να φύγουμε. Θα έρθεις. Τι έπαθες. Στεναχωρέθηκες για τον Κατσαπλιά, τη μαδημένη Αλεπού. Μην μιλάς έτσι. Να τον σβήσεις από το χαρτί, τέλειωσε. Τη σειρά του έκλεισε. Να πάψεις να τον σκέφτεσαι. Τι ζωντανό στην Αλβανία, τι πεθαμένο στην Ελλάδα, το ίδιο παίρνει. Πεθαμένο είναι. Και τούτο εδώ. Πέτασε. Δεν το χρειάζεσαι. Σου βάλω άλλο εδώ. Θα γυρίσεις σελίδα και θα τον ξεχάσεις. Και θα πεις ότι δεν τον γνώρισες. Και εγώ δεν θα σε αφήσω να φύγεις από κοντά μου ποτέ. Μαράγδα, για είδες ποιος έρχεται. Πουτάνα, πόσα ξέρει ο κόλος σου. Πουτάνα, είναι η κόλος σου το ζώη. Ρουφιάνα, Ρουφιάνα. Μαράγδα. Πού ήσουν τόσες μέρες? Αφού σε ειδοποίησε να μην ανησυχείς. Δεν μπορούσε να έρθω. Με αυτήν γιατί μάλλονες. Τι ήθελε? Έβριζε. Πουτάνα. Πουτάνα ξεφτυλισμένη. Θα πάω μαζί του στη Λαμία. Εκεί υπηρετεί. Πώς το αποφάσισες? Το σκέφτηκες καλά? Το σκέφτηκα. Και ο Αντώνης? Ο Αντώνης είναι εκεί που είναι. Σου αγόρασα ένα φόρεμα καλό. Θα σου πει και είδε. Να σου δώσω και μια φωτογραφία. Να τη δείξει τη μάνα. Πάρε. Για το σπίτι. Και για να έρθεις να με δεις. Όποτε μπορέσεις να έρθεις να με δεις. Θα σε περιμένω. Και να μου φιλείς τη μάνα. Στα μάτια.
για χαρά. Οργήθηκε δεκαήμερος κανονική άδεια. Την παραβίαση την έκανε 20ήμερη. Λόγια ανωτέρας βίας προσωπική. Τι που σέλνεις μαζί σου, δεν είναι η συμμορήτησα. Ποια συμμορήτησα? Μια βασιλική Πακοδήμου. Μαζί δεν είσαι στο Μεσολόγιο. Δεν είναι συμμορήτησα. Δεν είναι συμμορήτησα. Περίμενε. Φάκο, έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει αναστατωθεί το σύμπαν μαζί σου. Έχει εκτεθεί. Τα σήματα πάνε και έρχονται. Καλά κάνουν. Εγώ σου μιλάω συναδελφικά. Άμα δεν στη συμβουλή μου, άκου και εμένα τον παππού. Έκανες πολύ μεγάλο λάθος που την έφερες εδώ. Πολύ μεγάλο λάθος. Αυτές τις γαμάμε στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι. Τις γαμάμε και τις δέρνουμε. Στην ανάγκη, μοτσάκι στο ποτάμι. Ούτε κάτω, ούτε ζημιά. Διώχτη. Διώχτη. Βάλει πάνω στο τρένο και εξαφάνισε τη. Εξαφάνισε τη. Υπόθεση θα κουκουλωθεί. Στον γιο μου εγώ. Κάτσε από σκύ. Έχωσε στο βρακί της μια συμμορήτησα. Σε σέρνει από την ψωλή και σε τραβάει στα πανηγύρια σαν τη μαϊμού. Όχι μόνο σε σέρνει από την ψωλή, αλλά σε τραβάει και από την ψυχή. Γιατί πως εξηγείται ότι την τίνεις, τη στολίζεις και τόλμησες να την φέρεις εδώ. Έχω αποφασίσει να την παντρευτώ. Το σκέφτηκες καλά αυτό? Το σκέφτηκα. Ξεχνάς ότι είσαι αξιωματικός. Ότι έδωσε σόρκο. Ξεχνάς ότι υπάρχουν διαταγές και κανονισμοί. Φάλαγγα βρε πίσω από την πλάτη μας. Τους αιαμοβουλγάρους μες στο σπίτι μας. Γι' αυτό πολεμήσαμε βρε. Γι' αυτό γεμίσαμε τραύματα. Με μια συμμορήτησα ρε. Με μια κόκκινη. Εγώ θα την ξεβάψω, θα την κάνω μαύρη. Έξω! Σε διαθεσιμότητα και παραπέμπεται με το ερώτημα της απόταξης. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα μαζί μας.
Πάρτε. Δεν μου λες, το Λουφάκο που το γνωρίζεις. Στο χωριό μου. Στη Φράγκιστα που υπηρετούσε. Και γιατί πήγες μαζί του, παντρεμένη γυναίκα, ε? Τον ερωτεύτηκες ή σε πήρε με το ζόρι? Ποιο ζόρι, ρε κουφάλα. Αυτή έχει ξεψωλιάσει όλους τους συμμορίτες. Την Παρθένα θα μας παραστήσει τώρα? Έτσι να μιλάς τη μάνα σου και την αδελφή σου. Θα σε θάψω στον πάτο της πηγάδας, κουφάλα. Τον άντρα σου πόσο καιρό έχεις να τον είδεις? Πολύ. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που τον είδες? Πέρναγε κοντά στο χωριό. Μια στιγμή τον είδα. Μετά τους κυνηγήσανε. Τώρα πού είναι, ξέρεις? Ο άντρας σου, λέω, ξέρεις πού είναι? Όχι. Μπορεί και να μίζει. Έτσι έμαθα. Θέλεις να τον είδεις? Ε? Τον άντρα σου, λέω, θέλεις να τον είδεις? Εδώ μέσα τον έχουμε. Θα σε πάω να τον είδεις? Πάρτε και πήγαινε να τον είδει. Προχώρα. Σήματα από το μεσοδόκι από μέρα περάσανε. Είμαστε και τις εξελίξεις με τον διοικητή. Την ίδια όμως ούτε την είδα ούτε την ξέρω. Σε ρωτάω, μαλάκα. Πώς θυμάσαι όταν εσύ πάρεις στον Αμερικάνο? Τι έπαιζε, ρε. Μεταξύ μας τώρα. Λεωνίδα! Άστον, άστον. Θέλω να του μιλήσω. Πράδο, ρε. Δεν μου λες, ρε μαλάκα. Θες να καταστραφείς? Τι είναι αυτά που μαθαίνω? Αυτό ήθελες να μου πεις. Σε βοηθήσουμε να την ξεφορταθείς. Να κάτσεις στην άκρη και να μην ανακατεύεστε. Ο από πάνω αποφάσισε να σε διώξει. Να γαμηθεί ο μαλάκας. Θα φύγω μόνος μου. Για ένα μουνί, ρε. Και μεταχειρισμένο. Ναι, ρε. Για ένα μουνί μεταχειρισμένο. Εδώ πέρα λένε δεν ξέρουν τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να άνοιξε η γη και να την κατάπιε, ρε φίλε. Δεν μου λες, το αποκλείεις να έχει μετανιώσει και να φύγε. Να φύγε μόνη της. Για σκέψου το λιγάκι. Το μόνο που σε συμβουλεύω είναι να μην πεις τίποτα σε κανέναν. Ούτε και στο Λουφάκο. Θα τα μαζέψεις και θα τσακιστείς να φύγεις. Θα εξαφανιστείς. Πήγαινε στο χωριό σου. Πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά δεν θα τον ξαναδείς. Διαφορετικά θα σηκουρέψω. Πήγαινε. Και το πρωί δεν θα είσαι εδώ. Πήγαινε. Χάσου, εξαφανίσου. Φύγε! Είσαι κάτω και δεν θα πας πουθενά. Το θέμα έχει τελειώσει για μένα. Σου έχω δώσει το λόγο μου και δεν σε αφήνω να φύγεις. Αν είναι μόνο για το λόγο σου, ας το δίνω πίσω. Να καθίσεις κάτω από το Χριστό σου και θα κάνεις αυτό που λέω.
Να το σκεφτείς καλά, όσο είναι ακόμη καιρός. Να διαλέξεις, δεν σου είπανε. Η μένα και η χωροφυλακή. Το έχω διαλέξει. Δεν θα μου κάνουν εμένα λογοκρισία στην ψωλή. Θα σε διώξουνε. Θα φύγω μοναχός μου. Θα μας κυνηγήσουνε. Δεν θα μας αφήσουν να σταθούμε πουθενά. Θα το μετανιώσεις. Και τότε τι θα με κάνεις. Θα μας μαυρίσουν τη ζωή. Δεν φορές να τη μαυρίσουν. Εγώ την απόφασή μου την έχω πάρει. Για μου τα γαλόνια και τις κορώνες. Και τους βασιλιάδες σας. Σημαίνει άνθρωπο. Διβνέδες. Ευτυχισμένος γαμπρέ, η Ξάνθη είναι δική σου. Γαμπρέ, να ζήσετε! Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Άννα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Στα δικά σου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστήρια. Να ζήστε. Ρε Ζαχαρία, τι έγινε, ρε. Ο Παπαδόγκονος είπε στον πατέρα πως άμα τη διώξεις θα μεσολαβήσει να σε ξαναπάρουν στη χωροφυλακή. Τι θα γίνει τώρα που την πατρεύτηκες? Τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Ξέρεις τι με έστειλα να σου πω? Πως δεν θέλουν να σε ξέρουν. Και η μάνα και ο πατέρας. Και να αλλάξεις και όνομα. Όνομα να αλλάξουν εκείνοι. Λένε ότι εμείς δεν σου χρωστάμε τίποτα. Ξαδέλφια είμαστε. Τα τέσσερα στο στρατό θα μας κολλήσουν και τη ρετσινιά. Ποια ρετσινιά, ρε? Την κομμουνιστική. Θα τους ξεπαστρέψουν, να το ξέρεις. Και τους κομμουνιστές και τους συνοδοιπόρους και τους συμπαθούντες και τους συγγενείς τους. Κανέναν δεν θα αφήσουν σε χλωρό κλαρί.
Λεωνίδα. Θα έρθω σε λίγο. Βλέπεις τι λέει εκεί. Χρήστος Κουμενίδης και Λεωνίδας Λουφάγος. Και αφήνεις την κορώνα για να ανακατεύεις με τα γίδια. Και τι θέλω την κορώνα, ρε. Για να στέκομαι προσοχή. Εδώ μέσα θα είμαι αφεντικό. Θα κάθομαι και θα δίνω διαταγές από σουφλί μέχρι παγκαίο. Εδώ μέσα θα κλείνονται οι συμφωνίες. Τα ζώα θα τα έχουμε σε μαντρία. Θα έχουμε ανθρώπους να τα φυλάνε. Μακάρι να προκόψεις και να πλουτίσεις. Ποιος δεν το θέλει. Έλα να σου δείξω και μέσα. Άστο, μη σε καθυστερώ. Αυτός το στέλνει Μανίτσα η Ουρανία. Ήταν του παππού. Εσύ έχεις το όνομά του και στο κεταμένο να το τιμήσεις. Όμως να το ξέρεις. Από εμάς μην περιμένεις υποστήριξη. Η οικογένεια δεν θα χρωματιστεί. Καλές με τον αδερφό. Άστο, μην το κουβεντιάζεις καλύτερα. Του το δω, μπορεί να πάει καλά. Θα πάει, ρε. Το ξέρω ότι θα πάει. Όλα θα πάνε. Και το εμπόριο με τα σφραχτά θα φύγει παρά και το χρυσάφι στο παγκαίο θα το βγάλουμε. Με διαγράψανε, ρε. Δεν θέλω να με ξέρουν. Έχω να αλλάξω όνομα. Ρε. Αδερφέ. Δεν είσαι μοναχός, ρε. Είμαστε κι εμείς εδώ, ρε. Μη φοβάσαι, ρε. Κύριε Στέφανε, έχω φέρει την αδερφή μου, όπως είχαμε συνοηθεί. Αυτή είναι. Να περιμένει εδώ, εγώ θα τα καμίσω. Εσύ πήγαινε απάνω.
Καλημέρα σας, κύριε Χρυσομόγλου. Γεια σου, φαμιλιά του. Στο εργοστάσιο, πάνω. Βασιλική, έλα μαζί μου. Ελάτε, ελάτε. Σεραφείμ, εξήγησες ότι δεν υπάρχει θέση εδώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Όμως έχω μια καλύτερη ιδέα για την αδελφή σου. Αν θέλει η μικρή, να έρθει να δουλέψει σπίτι μου. Η γυναίκα μου είναι άρρωστη και θα βοηθάει την καμαριέρα που τη φροντίζει. Καλύτερα από εδώ θα είναι και περισσότερα θα παίρνει. Και θα τρως και θα κοιμάσαι. Λοιπόν, θα έρθει. Η μικρή τι λέει? Θα έρθω. Ωραία. Το απόγευμα να είσαι εκεί. Να ειδοποιήσεις να την περιμένουν. Ευχαριστώ. Όσο για σένα, ήρθαν τα χαρτιά σου από την αστυνομία. Σεραφείμ, να τη βάζει να υπογράψει τη δήλωση. Μάλιστα, κύριε Χρυσομόγλου. Εδώ σου φέρνω ρούχα να αλλάξεις. Και πετσέτα, να σκουπιστείς. Ο κύριος είπε να σε βάλουν στην επάνω κάμαρα. Τρίψου καλά, να καθαρίσεις. Να μην μυρίζεις, να είσαι καθαρή. Ελισάβετ! 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 Τη μικρή, γιατί την έβαλες κάτω. Είπες τίποτα, Ιάγο? Ρωτάω, τη μικρή, γιατί την έβαλες κάτω. Καλά είναι εκεί. Να ανέβεις στην επάνω κάμαρα. Είπα στην απάνω κάμαρα, Ελισάβετ. Μ' άκουσες? Ποια σας κεράσω? Α, εμείς τα κεράσουμε. Τρία ούζα με μεζέ, διπλά. Από μένα είσαστε έτοιμοι. Εδώ τα χαρτιά σας και οι άδειες οπλοφορίας. Οι δύο δικές σας και την Κορζίδη. Δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς. Θα ενημερωθούν οι πάντες. Αλλά για καλό και για κακό να τις έχετε μαζί σας. Μπορεί να συναντήσατε κάποιο τσαλίκι. Να το προσέχετε. Τον έχουμε για ξεπάτωμα. Ό,τι μπορείτε, κάνετε. Τα παιδιά από κάτω σας στέλνουν χαιρετίσματα. Καλοσύνη. Δεν πάει να πει ότι επειδή έφυγες από το σώμα δεν είσαι και δικός μας. Εμείς εδώ έτσι σε λογαριάζουμε. Και θέλουμε συνεργασία. Τι συνεργασία? Συνεργασία.
Άντε, βίβα. Στην υγεία σας. Γεια σας. Άργησες. Άργησα γιατί είχαμε δουλειά. Σου φέρα λίγο κρέας να το βράσεις. Είχαμε γράμμα από τη μάνα μου. Τι σου γράφει? Παραπονιέται για τη Σμαράγδα. Δεν της αρέσει που μπήκε στο καπνέμπορα. Λέει θα κολλήσει την ασθένεια της γυναίκας του. Δίκιο έχει. Δεν κολλάει, εγώ έμαθα. Σκλήρισε τι λένε την αρρώστια. Φέρνει παράλυση στον άρρωστο, αλλά δεν είναι κολλητική. Κολλάει, δεν κολλάει, δίκιο έχει. Την έκανες δούλα. Στην καταποθήκη δεν είχε δουλειά. Δεν είχε δουλειά για εργάτρια και την έβαλες για δουλικό. Τι να έκανε, βρε Λεωνίδα. Να ξανακύρναγε στο χωριό, να κουβεντιάζει με τις κουκουβάγες. Τους νέους τους έφαγε το Αντάρτικο. Και όσοι γλιτώσανε φύγανε. Η δουλειά δεν είναι τροπή. Δουλειά είναι να σφουγγίζει στο σκατό του καπνέμπορε. Άμα με ρώταγες εμένα δεν θα την άφηνα να πάει. Αλλά δεν με ρώτησες. Θα έρθεις να φάμε. Τώρα θα έρθω. Το πρωί θα φύγω νωρίς. Θα πάμε για ζώα. Μπορεί να λείψω μερικές μέρες. Το πιστόλι τι το θες? Χρειάζεται. Έχω πάρει άδεια. Κράτα τα αυτά να έχεις. Εγώ αύριο θα πληρώσω. Εσύ κράτα τα. Δεν εξοδεύεις τα λεφτά της δουλειάς. Όταν λέω μια κουβέντα θέλω να με ακούς. Σ' ακούω. Αλλά θέλω να μιλάς γλυκά. Γλυκά σου μιλάω. Κάνε μόνο το σταυρό σου να πάμε καλά. Θα πάμε. Τα ζώα φέρνουν παράδες. Τον άλλο μήνα θα σταματήσεις να δουλεύεις. Και τη Σμαράγδα θα την τακτοποιήσω. Θα την πάρω από αυτό το καιρό πινέ. Θα την παντρέψω με τον Κουμενίδη. Μη φοβάσαι, Σμαράγδα μου. Μη φοβάσαι. Κοίταξε τι σου έχω φέρει. Σ' αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Έλα. Θα το φορέσουμε στο λιμουδάκι μας, ε. Στο γλυκό. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι καλός. Θα φορέσουμε στο γλυκό σου το λιμουδάκι που είναι φτιαγμένο για να φοράει. Έλα, να το. Να το. Ωραία σου πάει. Πολύ ωραία. Να ξετυμώσω το κουμπάκι να το δω έτσι στο λαιμό σου. Είναι ωραίος. Ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Θαυμάσιο. Χάρμα είναι. Είδες, εγώ είμαι καλός μαζί σου. Δεν πρέπει να θυμώνεις μαζί μου. Είμαι όμορφο. Φρόνημα. Φρόνημα. Σε γλυκό κοριτσάκι. Όμορφο κοριτσάκι. Μ' αρέσεις πολύ.
Όχι, σε μένα δεν έχει αντισταθεί ποτέ στη ζωή μου κανένας. Τις άδειες, τις πήρες. Εδώ τις έχω, μη σε νοιάζει. Άντε, καλό ξεκίνημα. Φύγαμε. Χάθανε 187 κεφάλαια. Έρπαξαν τα και πήγαν. 187 κεφάλαια έναν ζωή. Ντόχα ήρθα 7 εγώ τώρα. Να παίρω το μάτι μου να χάμε. Έναν ζωή. Έναν ζωή χαμένο. Ατό εν το χαίρι. Εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεφτά. Δεκαεφτά. Να σου δώσω 4 λίρες χρυσές να τα πάρω. Έλα. Έλα, κόλλα το. Τι λέει ρε αυτός. 17 κεφάλια το αφήσανε μόνο. Του είπα να του δώσουμε 4 χρυσές να τα πάρουμε. Έχει, πολλές είναι. Καλά, έπαρτα. 4 λίρες. Δώσ' του 4 λίρες. Έλα μέσα να τα πάρεις. Και πέρτς μεν και μένα μοντάλτς να δουλεύωσαι. Και δώσ' με όντε αθέλτς. Έναν κομμάτι ψωμί. Να τον πάρουμε τι λες. Άντε, έλα να σε πάρουμε. Έλα, άιντε. Θα έχουμε μαζέψει πάνω από 500. Και τσάβα τους θα παίρνουμε. 3 φορές απάνω θα πουληθούν. Λέω το άλλο μας ταξίδι να είναι στο Παγκαίο. Θα κάνουμε συνδυασμό σφαχτά και αναγνώριση του εδάφους. Το μυαλό σου είναι εκεί, στο χρυσάφι. Το έχω ήδη στον ύπνο μου, Λουφάκο. Τι? Και το χρυσάφι δικό μας θα είναι. Ματράσα. Άρα, Ιεροκουμενίδη, τι χάνεις. Βιάστηκες και δεν πρόλαβες να είδεις το γιο σου να γαμάει και να δέρνει από σουφλί μέχρι Παγκαίο. Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Γιατί με μαράνε στον πικράν.
τότε με έχει πιάσει κι εγώ ένα πετάρισμα εδώ μέσα. Δεν είναι τίποτα, ε. Καλό κάνει. Λεωνίδα. Τι κάνεις εδώ, ψυχούλα μου. Σκεφτόμουν και με πήρε ο ύπνος. Περιμένω και εκείνο τον μπούστη το δάσκαλο, αλλά άργησε. Έλα να πάμε σπίτι μας. Έλα, καρδούλα μου. Ξέρεις τι έχω πάθει, ρε Βασιλική. Τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Έτσι στον ξύπνιο μου ολοζόνταν. Αρεκουμενίδη. Μάζεψε το μυαλό σου, Λεωνίδα. Η πεθαμένη με τους πεθαμένους και η ζωντανή με τους ζωντανούς. Αυτό λέω κι εγώ. Όμως αυτός ήταν σαν αδερφός. Καλύτερος κι από αδερφός. Έλα, ψυχούλα. Έλα, ματάκια μου, να πάμε σπίτι μας. Έλα κοντά μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Κι όλη μέρα σήμερα εσένα σκεφτόμουν. Thank you.
έλεγα να κουβεντιάσουμε αν έχεις καιρό. Άλλη φορά. Έχω δουλειά τώρα. Τι γυρεύει αυτός. Δεν θα μου πεις ποιος είναι. Μας αράφεις τα δανεικά, θέλει. Για να αρχίσουμε τη δουλειά είχαμε πάρει δανεικά. Είναι πολλά. Καλύτερα να μην ρωτάς. Εσύ θα πας σπίτι. Εγώ έχω δουλειά. Τι δουλειά, Λεωνίδα. Φεύγεις. Έλεγα να δούμε τι θα γίνει με εκείνο το δάνειο. Είπα άλλη φορά. Μια ψυχή που είναι να βγει, άστινε να βγει μια ώρα αρχίτερα. Τώρα που σκοτώθηκε ο συνεταίρος σου, αλλάζουνε τα κόζια. Θέλω να ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται. Θέλω να ξέρω ποιος θα μου δώσει τους παράδες μου. Εσείς, κομμένοι. Και αυτά, αυτά. Μισό. Βάλτε τώρα εσείς και τα ζάρια. Βάλτε και να πάνε τώρα. Τι κάνε αυτά. Βάλτε κι άλλοι. Τι κάνε κι αυτά. Ρίξε τα ρεμάγκα. Ασώδιο, κύριε. Χάσατε. Λέβετε και έρχομαι. Βάλτε τώρα για μένα. Βάλτε. Τι κάνε αυτά. Τι κάνε. Ρίξτε και αυτά. Τα ρίξα. Εδώ τι είναι. Ο Γαρέφης μένει. Για βγάλε να δω. Αυτό τι το θέλεις. Για πάνω ενδεχόμενο. Είναι ρε χρυσός αυτό. Δαγαντή. Γαρέφη, δεν σου λέω τίποτα. Έλα να δεις εδώ. Και είναι χρυσάφι αυτό, ρε. Έχει μέσα και χρυσάφι. Τα πάρω αυτά. Τα έδειξε ειδικό, ρε φίλε. Εδώ δουλειά πάμε να κάνουμε. Μία. Τι μία, τι όλες, το ίδιο κάνει. Δεν σ' αρέσει αυτή. Διάλεξε. Δεν θα αργήσω.
ξαπλωμένο σκέφτομαι καλύτερα. Κατεβάζω ιδέες. Ε, πού πας ρε? Εδώ στα Πέριξ. Πήγες και χάθηκες, ε. Εδώ τον γιορτάζουμε. Έχει μέσα μάλαμα. Όχι πολύ, αλλά έχει. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να μου πεις αν έχει μέσα μάλαμα ή δεν έχει. Αυτό το ξέρω. Για την κατοχήρωση και την άδεια τι μπορείς να κάνεις. Αυτό θέλω να μου πεις. Δουλειά έχει δες. Τελείωσε. Σαν όνειρο μου φαίνεται. Τι ώρα? Ότι θα βρούμε φλεβά με χρυσάφι. Γιατί? Οι αρχαίοι ήταν πιο μάγκες από εμάς. Εκείνοι ήταν αρχαίοι. Κι εμείς είμαστε νέοι. Δεν είναι στο πηλίκο η πουτάνα. Δεν πάμε από την άλλη ρε, στα ορυχεία του Φίλιππου. Εγώ είμαι. Άργησες. Τι έγινε τόσες μέρες? Έλα να σου δείξω. Ανακαλύψαμε μια τρύπα. Πρέπει να είναι στο αρχαία. Καλά, από άλλη γειτονιά είσαι εσύ, δεν καταλαβαίνεις. Μα τι έκανα πάλι? Χρυσάφι βλέπεις μπροστά σου, δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα. Μέχρι το χώμα να γίνει χρυσάφι, εμείς θα είμαστε στην άλλη ζωή. Σου λέω την αλήθεια. Αυτό που έχω στην καρδιά μου. Γιατί σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς, αλλά μου κόβεις και τα φτερά. Δεν στα κόβω. Εγώ θέλω να σου δω και τα δικά μου. Αλλά να είναι αληθινά.
Να μην λιώνουν. Θα δικάσουν για να σουρνόμαστε στο χώμα. Δεν βλέπω να σου είπε και κανένα κακό, Λεωνίδα. Το κακό το έχει στο μυαλό σου. Το σκέφτεσαι. Να πάει το θες να με κάνεις κουλίκι. Θα έρθεις να φάμε. Όχι. Στη μάνα σου γράφεις? Στη μάνα μας. Γράψε και από μένα χαιρετίσματα. Έγραψα. Έγραψα και αυτό που είπες. Ότι μόλις ξεκινήσει η δουλειά που θα κάνεις με το χρυσό, θα την πάρουμε να είναι κοντά μας. Καλά έκανες και το γράψες. Όμως δεν θα θέλει να έρθει. Άμα της πω εγώ θα έρθει. Μια καινούριο φόρεμα, την άλλη ραδιόφωνο. Τι συμβαίνει? Μήπως την καβαλάει ο Ραμπινές? Δεν τρέπεσαι, Λεωνίδα. Ένα παλιό ραδιόφωνο είναι. Αγοράσανε καινούριο και τι το χαρίσανε. Θα σου μιλάει ο Λεωνίδας, θα τον ακούς. Άντε σταμάτα τις βλακίες, Λεωνίδα. Δεν ανήψας. Προχτές τον αφήσανε από τη Μακρόνισσο και σήμερα τον ξαναπιάνουν. Στην αρχή τρόμαξα. Ιδίως ο Αντώνης μου φάνηκε. Γιατί δεν του μοιάζει, ολόιδιος ήτανε. Ο Αντώνης είναι εκεί που είναι. Και μη μου τον ξαναθυμίζεις άλλη φορά. Δεν θα μου πεις που θα πας? Στο Λάγος. Θα συναντηθούμε με τον βουλευτή του Γαρέφη. Ειδοποίησε χτες βράδυ, θέλει να μας δει για την άδεια. Ποια άδεια? Για να βγάλουμε το χρυσό. Για να δουλέψει ο ρηχείο χρειάζεται άδεια. Αυτός τα έχει αναλάβει αυτά. Δεν μπορείς να μου παρακολουθήσεις, μου φαίνεται. Θα παίρνω για να έχω. Θα αργήσεις? Δεν ξέρω. Μπορεί να μην έρθω το βράδυ. Άντε, γεια. Καλή επιτυχία.
βουλευτή σου μας έστησε, δεν πρόκειται να έρθει. Αποκλείεται να μην έρθει. Όπου να είναι θα πέσει. Εγγένεια του αδερφού του είναι. Είναι ποτέ δυνατόν να του χαλάσει το χουλιάμα. Κοίτα, αυτός τον έκανε βουλευτή. Και κάθε κλαρίνο μπροστά του. Αδερφό βουλευτή έχει, λεφτά έχει. Του δώσανε και μια λίμνη να μην έχει παράπονο. Μπήρ παρά την νίκες, ε. Μάκος και ο δάσκαλος. Καλά, ελάτε από εδώ. Ελάτε γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Λυπάμαι, αλλά έχω άσχημα νέα για σας. Δεν γίνεται τίποτα με την άδεια. Δεν την παίρνετε, δεν σας τη δίνουν. Και χωρίς άδεια ξεχάσετε το. Γιατί ρε ξάδερφε δεν γίνεται? Ο λόγος ο βουλευτής. Δεν γίνεται, βρε. Οι συνεταίρες έχουν μουτζωρεμένα χαρτιά και οι δύο. Δηλαδή? Καλά, δεν το ξέρατε. Δεν έχετε καλά κοινωνικά φρονήματα. Και έχω εκτεθεί με εσάς. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λυπάμαι. Έχουν αποφασίσει να μας γαμίσουνε, δάσκαλε. Κουφάλες. Μας πετάνε στον πάτο της πηγάδας. Πάντα τα είναι αυτής, των δεν άλλιων πλούτων και τα προϊόντα της θαλάσσης. Η στροφή είναι μετέραν και βοήθειαν παρασκών. Επόκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη. Ενή εγγενίζομεν το δε το ηχθειοτροφείον και ως ευλόγησα στα δίκτυα των μαθητών σου εν τη Βεριάδη, ούτω και νυν ευλόγησον και την λίμνην ταύτην και πλήθυνον τους ηχθείς αυτής και ευλόγησον των ανάδοχων αυτής Αθανασιάδην. Έρχεσαι που σε θέλει ο κύριος Χρυσομόγλου. Ξέρεις ποιος είμαι, ε? Φυσικά. Αύριο το πρωί να έρθεις και να βρεις. Θα έρθω. Και κάτι άλλο. Συμμουδιά. Δεν θα μου πεις τι έκανες. Έχουν πέσει απάνω μου σαν τα όρνια. Θέλουν να μου πάρουν την μπουκιά μέσα από το στόμα. Ποιο, Λεωνίδα? Γιατί δεν μου λες τι έγινε? Δεν μου δίνουν την άδεια. Θέλουν πιστοποιητικό εθνικό φροσύνης. Έχουν στη μαύρη λίστα γιατί ξεπαντρεύτηκα. Εκθικούνται τα καθήκια. Και χωρίς την άδεια δεν γίνεται. Να τη βγάλει άλλος. Όποιος πάρει την άδεια παίρνει και τη δουλειά. Μετά θα μας πετάξει σαν τη μήγα από το γάλα. Ελάτε, κύριε Λουφάκο. Έλα, κύριε Λουφάκο. Έλα.
Κάθισε. Για πες μου. Είσαι μόνος σου ή έχεις και παρέα? Έχω φτιάξει μια εταιρεία, Λεωνίδας Λουφάκος και εσύ. 60% εγώ και από 20 άλλοι δύο. Θέλεις και κάποια άλλη από το κράτος, έτσι δεν είναι? Ναι, το ξέρω. Έχω μάθει ότι δεν στη δίνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χαρτί των φρονιμάτων, αλλά θα τακτοποιηθεί. Μακάρι. Μακάρι να τακτοποιηθεί. Τώρα όμως είσαι ξεβράκωτος. Ούτε άδεια έχεις, ούτε λεφτά. Πώς δεν έχω? Έχω την ιδέα. Έχω δηλώσει και την περιοχή. Αυτά δεν είναι τίποτα. Όποιος θέλει, δηλώνει. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Εγώ αύριο φεύγω για τη Γαλλία και θα πάρω μαζί μου αυτό το χώμα. Θα το δώσω εκεί σε ένα ειδικό εργαστήριο να τα αναλύσουν. Αν βγαίνει χρυσός, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα τα βρούμε. Φτάνει να βγαίνει χρυσάφι. Και εγώ δεν πρόκειται να σε αδικήσω, αδερφέ μου. Αν θέλεις, τα αφήνεις αυτό. Αν δεν θέλεις, το παίρνεις και τελειώνουμε εδώ. Ωραία. Θα τα αφήσω. Πολύ ωραία. Εγώ σε 15 μέρες θα ξαναγυρίσω και τότε τα ξαναλέμε. Και από μένα δεν πρόκειται να βρεθείς ζημιωμένος, αγαπητέ μου. Θα τα ξαναπούμε. Α, Λουφάκο. Και θα κοιτάξουμε να σου βγάλουμε και τη ρετσινιά των φρονιμάτων, να πάρεις και την άδεια. Ευχαριστώ. Πήρες ωραία γυναίκα, Λουφάκο. Αλλά να μην μας μένει και ρετσινιά, ε. Ωρεβουάρ, αγαπητέ μου. Ωρεβουάρ. Πες μου τα νέα σας από εδώ, Σεραφείμ. Την άδεια για το Παγκαίο, όπως σας το τηλεγράφησα. Την πήραμε. Και με προνόμια, μάλιστα. Όσο για τα άλλα, ησυχία, τάξεις και ασφάλεια. Τα δικά σας νέα περιμένουμε. Δεν πέρασα και τόσο καλά. Με πείραξε το στομάχι μου. Γιάνκο, καλωσόρισες. Και συγχαρητήρια. Έμαθα επεκτείνεσαι. Καινούριες δουλειές, ε. Ποιος τα λέει αυτό? Πώς, εγώ έμαθα ότι εξασφάλισες και την άδεια. Κουβέντες, Μιχαλάκη μου. Κουβέντες. Ο 30 φίλης το έχει διαδώσει, ή αυτός ο ηλίθιος ο Λουφάκος? Άκουσε. Δεν θέλω να ξέρει κανείς τι κάνω. Άμα σε ρωτούν, θα απαντάς ότι ο Χρυσομόγλου δεν χάνει τον καιρό του με ουτοπίες και χήμερες. Μάλιστα. Με το πόρισμα του εργαστηρίου, τι γίνεται? Αργεί ακόμα. Αργεί, Σεραφείμ. Αυτό άστο εκεί πέρα. Ρίσου. Όλα αυτά που φοράς, βγάλ' τα. Όλα. Θα σου δώσω εγώ τι να φορέσει. Είδα τη σκουφέρη. Ρίσου, λοιπόν. Όλα. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να σε δω. Πρίγκιπισσα είσαι. Πρίγκιπισσα. Για ανέβα στο κρεβάτι. Ανέβα. Έλα, μπράβο. Ανέβα, ανέβα. Ωραία. Πολύ ωραία.
Σε λίγο όλες αυτές εδώ μέσα, εσύ θα τις διατάσεις. Φτάνει να είσαι καλή μαζί μου. Κύριε Χρυσομόγλου, κάτω είναι ο Λουφάκος και επιμένει να σας δει. Να τον διώξεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ τώρα. Θα τον ειδοποιήσω εγώ. Μάλιστα. Ο κύριος Χρυσόμουλου μιλάει με ξένους. Δεν μπορείς να τον δεις τώρα. Να περιμένεις να σε φωνάξει εκείνος. Πότε θα με φωνάξει? Θα σε φωνάξει. Αλλά. Θα περιμένω τότε. Έχεις λόγο και τον τιμάς. Είσαι κύριος. Θες ένα κονιάκ από μένα? Αν θες το καρέφι είναι πάνω. Μόνος του και εσείς καθόσαστε και μαλώνετε, ρε. Σαν χαϊφάνια. Μυαλό, ρε. Δεν έχετε δράμι. Αυτός ο Χαϊβάνης πήγε να βγάλει την άδεια με τον θείο του, αλλά τον είχε προφτάσει ο καπνέμπορας. Πάτε την από πίσω και οι δύο. Βγάζετε και από αυτό, ρε. Άιντε, έλα, 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 ορίστε, τρίτε.
Ορίστε. Λουφάκο, φεύγα. Είπα φεύγα. Χρωστάς πολλά. Το πρωί θα στα φέρω. Για το συμφέρον σου λέω. Δεν κάνει να παίξεις άλλο. Πότε θα έρθεις να το πάρεις? Αύριο. Σε περιμένω. Γύριζες, Λεωνίδα. Είχα δουλειά. Θα φας? Δεν έχω όρεξη. Χαρίς, Λεωνίδα. Άφησε με. Κάποτε σ' αγκάλιαζα και λαμπάδιαζες. Τώρα τελευταία άλλαξες. Φαίνεται δεν σ' αρέσω πια. Έχω παιδί στην κοιλιά μου. Πονάω. Όλες οι γιαστρομένες έτσι πονάνε. Δεν ξέρω. Την περασμένη εβδομάδα δεν νιώθω καλά. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Την άλλη εβδομάδα να φάμε στη μαμή. Να το ρίξεις. Δεν είμαστε για παιδί τώρα. Μέχρι να στώσεις η δουλειά. Ποια δουλειά, Λεωνίδα? Εγώ δεν βλέπω καμιά δουλειά. Εσύ ποτέ δεν βλέπεις τίποτα. Εγώ αγωνίζομαι να σε κάνω βασίλισσα και εσύ χαμπάρι δεν παίρνεις. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι πήρες και τα τελευταία λεφτά του σπιτιού. Και τα βγες στον καφενέ. Σταμάτα. Στο πουταναριό της γύρας με τα μπαρμπούτια. Και έρχεσαι και μου λες να ρίξω το παιδί. Σταμάτα, γιατί δεν ξέρεις τι λες. Κάτσε τα μάτια σου και νομίζω ότι δεν τα μαθαίνω. Βούλο το είπα. Βούλο το χαμό του Χριστό σου. Βούλο το. Βούλο το. Ότι τα μάτια σου να είναι. Εξαιτία σου.
Φάκο. Λουφάκο. Ποιος είναι? Είναι άρρωστος, κοιμάται. Δεν μπορώ τώρα να ανοίξω. Είναι ανάγκη, θέλω να του μιλήσω. Τότε να περιμένεις. Τι θέλουν αυτοί, τους ξέρεις? Από πού να τους ξέρεις, Μαράγδα? Μαλωμένοι είσαστε. Εδώ είσαι. Έχω άδεια σήμερα. Κυριακή. Κλείστε αυτό το ραδιόφωνο, μου ζουνίζει στο κεφάλι. Βασιλική, έλα εδώ. Να σου μιλήσω θέλω. Τι λεφτά έχουμε? Τι με ρωτάς, αφού ξέρεις. Χτες πληρώθηκα και φύγανε. Στο Μπακάλι και στον Νίκη. Αυτά μείναμε. Για τσιγάρα δεν θα έχεις. Ανάγκη από λεφτά για δουλειά σοβαρή. Ξέρω ότι έχεις κρυμμένα, εσύ μου το έχεις πει. Δεν υπάρχουν λεφτά. Τελειώσαμε. Η Σμαράγδα έχει. Θα ζητήσουμε τα νύχα από τη Σμαράγδα και θα τα δώσω πίσω. Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Έχω ανάγκη, με καταλαβαίνεις. Να κοιτάξεις να πιάσεις μια δουλειά. Ό,τι να είναι, να ζήσουμε. Δεν τονάζω δουλειά δική μου. Δεν θα αφήσω το γάμο να πω για πουρνάρια. Σου λέω είναι ανάγκη, με καταλαβαίνεις. Θα πάρω προκαταβολή από τον Χριστομόγλου. Το έχω συμφωνήσει, θα τα φέρω πίσω. Τι έχει συμφωνήσει, Λεωνίδα, τι! Ξέρεις τι σου παρήγγειλε με τη Σμαράγδα? Αυτό που του έδωσες και το χώμα είναι. Δεκάρα δεν αξίζει. Ούτε χρυσάβι βγάζει, ούτε τίποτα. Για μια δουλειά μου λες. Το αποκλείεται να το πει. Αυτό το λες εσύ! Σμαράγδα! Πες του τι του παρήγγειλε ο Χρυσομόγλου. Του το πες εσύ. Σκέτο χώμα λέει πως είναι. Εγώ στο έλεγα από την αρχή, Λεωνίδα. Ότι τσάμπα παιδεύωσουν. Για κάνε όνειρα. Είπε, άμα θέλεις να πας να σε βάλει νυχτοφύλακα. Συνεταίρος νυχτοφύλακας όπως της, ε. Θέλω να μας γαμίσει και οικογενειακούς τώρα. Σε σειρά θέλεις ερμικούς τυλίκους. Ζορίζεσαι, Λεωνίδα. Και δεν ξέρεις τι λες. Φεύγα από τη μέση γιατί εσύ δεν τα πληρώσεις όλα. Φεύγα, είπα. Φεύγα! Θα πάω στη Λαμία. Για δουλειά θα πάω, σου λέω. Δεν θα κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν υπάρχουν λεφτά, τα έχεις πάρει. Δώσ' μου τα λεφτά. Να σου δώσω εγώ, Λεωνίδα. Όσα λεφτά έχω να σου τα δώσω. Εσύ να κάτσεις στην άκρη σου. Τα δικά σου λεφτά είναι για ιεροσκοπό. Δώσ' μου τα λεφτά. Δώσ' μου τα λεφτά. Σκότωσέ με. Δεν στα δίνω. Αντάρτικο σήκωσαμε. Αντάρτικο! Ποιος μιλάει εδώ μέσα. Μιλάει εδώ μέσα! Thank you.
Κάτι λογαριασμούς εμείς οι δύο. Ακόμα περιμένω την ειδοποίηση. Σου παρήγγειλα ότι το χώμα σου δεν αξίζει πεντάρα. Και να μην τρέφεις ελπίδες. Χρυσάφι δεν βγαίνει, αγαπητέ μου. Ναι, αλλά την άδεια την έβγαλε στο όνομά σου. Το λόγο θα σου δώσω, ό,τι θέλω κάνω. Σ' απατεώνας, ρε. Αχ! Τι κάνω που τα θέλες όλα δικά σου. Θες να μου φας και τη γυναίκα, Γερομπινέ, ε. Πάντως, άμα τον δεις ή επικοινωνείς μαζί του, πες του να έρθει να παραδοθεί. Να μην κρύβεται. Για το καλό του. Εμείς θα τον βοηθήσουμε να πέσει τα μαλακά. Είναι φίλος. Τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Δικό σας. Και τότε οι εχθροί σας ποιοι είναι? Σου είπα, θα τον βοηθήσουμε.